Πάμε να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Θα μιλήσουμε για την ευκαιρία που παρουσιάζεται στον ΠΑΟΚ αύριο να εκμεταλλευτεί το σημερινό στραβοπάτημα της και να επιστρέψει και στις νίκες για να κλείσει το διάστημα μέχρι την επόμενη επιστροφή στην αγωνιστική δράση με μια σχετική ηρεμία. Έλα Δημήτρη, καλησπέρα. Γεια σου Γιάννη. Ναι, αυτό δεν το σκέφτηκα. Την ηρεμία ή την γκελατσάεκ. Είναι τόσο ωραίο αυτό που συμβαίνει με όλες τις γκέλες, γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο, που νομίζω ότι είμαστε δεν θα έρθουν κι άλλες. Δηλαδή δεν είμαστε στις χρονιές που ο πρωταθλητής, ξέρω εγώ, έχανε 2-3 παιχνίδια, έκανε 2-3 γκέλες. Είμαστε μάλλον σε μια άλλη κατάσταση, πολύ πιο ωραία, πολύ πιο ανταγωνιστική, όπου και οι πρωτοπόροι θα έχουν πολλές απώλειες. Άρα το ποιος θα είναι πρώτος κάθε φορά, εντάξει. Μικρή σημασία έχει. Όλοι έχουν τα προβλήματά τους. Το ΠΑΟΚ έχει τα δικά του. Και είναι σοβαρά. Αυτή η δυστοκία έχει δημιουργήσει διάφορα ζητήματα και ανασφάλεια και ψυχολογικά και ερωτηματικά και πολλά και διάφορα. Και αύριο νομίζω ότι οι συνθήκες θα είναι δύσκολες. Το παιχνίδι πραγματικά μυρίζει γκέλα να πω. Πιστεύω θα είναι πολύ δύσκολο και ο αγωνιστικός χώρος και η έλλειψη παοξίδων, η ψυχολογία, οι δυνάμεις που χάθηκαν, ο Λεβαδιακός αυτός καθ' αυτός μέσα στο γήπεδό του. Το ΠΑΟΚ είναι σε μια φάση που είπαμε όλο αυτό το σκηνικό με τις χαμένες ευκαιρίες θέλει αποτελέσματα για να ξεπεραστεί. Τώρα από και πέρα θα έχει αλλαγές και νομίζω θα έχει και πρώτες εμφανίσεις κατά κάποιο τρόπο, και η πρώτη εμφάνιση έχει να κάνει με τον Λόβρεν και η πρώτη εμφάνιση θα έχει να κάνει με τον Γκόμεζ. Νομίζω ότι αν κάναμε ένα γκάλωπ στη φιλάθλη Ελλάδα σε οπαδούς άλλων ομάδων, δεν ξέρουν ότι υπάρχει κάποιος Γκόμεζ στον ΠΑΟΚ και τι είναι. Ναι. Πραγματικά το πιστεύω. Ο Γκόμεζ είναι ένας Αμερικανο-Μεξικανός που έπαιζε στην Ισπανία, αριστερός μπακ, διεθνής είναι βεβαίως, παίχτης, όπως λέει ο Λουτσέσκου, με άλλη κουλτούρα, με άλλες παραστάσεις, είναι γρήγορος. Νεαρός είναι, 22 ετών είναι και αυτός. Στη λογική του ΠΑΟΚ ότι θέλει να δίνει υπεραξίες σε νεαρούς, το επιδιώκει. Και μάλλον ήρθε ο καιρός να παίξει. Ο Μπάμπα είναι τα όρια του. Δηλώθηκε φυσικά και η τιμωρία να την εκτίσει στο αυρινό μάτι. Και ήρθε η ώρα λοιπόν για να δούμε και τον Γκόμεζ κατά πάσα πιθανότητα, είναι στην αποστολή. Και τον Λόβρεν, γιατί και ο Κετζιόρα φυσικά είναι στα δικά του όρια. Και ο Σορετήρε, στην ίδια λογική με τον Τάισον. Ο Τάισον, εντάξει, έχει παίξει πάρα πολύ. Δεν έχει νόημα πλέον να ψάχνει ο προπονητής κάτι παραπάνω του Βραζιλιάνο. Δεν θα το δώσει. Από τον πάγκο θα έρθει για το τελευταίο διάστημα, αν χρειαστεί. Και ο Σορετήρε, λοιπόν, θα είναι υποψήφιος να αγωνιστεί. Άλλο δίδυμο στα χαφ. Αυτό δεν είναι, αυτό εντάξει το έκανε και άλλα χρόνια. Φρεσκάρει το κέντρο του, τώρα είναι η σειρά του Μπακαγιώκο με τον Σβάμπ. Και να δούμε πρώτα απ' όλα αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να έχει το ίδιο αγωνιστικό πρόσωπο, γιατί κακός δεν είναι. Δεν ήταν κακός στα προηγούμενα παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ άστοχος και αυτή η αστοχία δημιουργεί ανασφάλεια, φέρνει εκνευρισμό, γίνονται λάθη και μετά όσο περνάει η ώρα δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο. Εντάξει, είναι και το μαθημένα τα βουνά στα χιόνια κάπου, γιατί ο ΠΑΟΚ την ίδια συνθήκη την έχει περάσει ξανά στο παρελθόν. Είχε διαφορές. Πέρυσι τέτοιο καιρό ο ΠΑΟΚ δεν έπαιζε τέτοιο ποδόσφαιρο. Είχε πιο σοβαρά προβλήματα. Φέτος είναι πολύ παραγωγικός, δεν σκοράρει, δεν έχει αποτέλεσμα και αυτό τον επιβαρύνει. Ειδικά στη φορά είναι και χειρότερο. Εντάξει, να μην προηγείται, να μην παίρνει το γκολ το πρώτο και να έρχεται η φάση στην οποία όλη αυτή η ανασφάλεια φέρνει γκολ
τα γκολ που έφεγε από τον Άρη και από τη Στεάου είναι πανομοιότυπα. Ναι, με το ένα είναι πλάγιο out, αλλά και το άλλο είναι ένα ατομικό λάθος, κανείς άλλος δεν υποστήριξε. Το σχετικό των δύο αγώνων είναι αρκετά ίδιο αυτό που συνέβη στα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Ναι, ναι. Και με τον ΠΑΟΚ, απίστευτο, στα τελευταία τρία της Τούμπας να έχει 58 τελικές και δεν είναι τώρα θεωρία, δεν ήταν μόνο 58 τελικές, ήταν από 5-6 δοκάρια, καμιά δεκαριά μεγάλες φάσεις και όμως 0 γκολ. Mm-hmm. Γκολ για πολλούς και διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν με το ότι η ομάδα αυτή δεν παίζει για το φορ. Έμαθε τελευταία χρόνια να παίζουν φορ για τους υπόλοιπους. Τώρα οι υπόλοιποι δεν έχουν χάσει την επαφή. Και τα φορ φυσικά λείπουν ακόμα και από τις ευκαιρίες. Ναι. Και είναι και ένα κομμάτι αυτό της ψυχολογίας, το οποίο εντάξει, οι φορ το βιώνουν λίγο πιο έντονα. Και αυτοί που είναι άμαθοι, αλλιώς είχαν μάθει όπως και πιο πολλοί, και εδώ θα πρέπει να αποδεχθούν κάτι διαφορετικό. Ότι θα είναι ο ρόλος τους, θα πρέπει να θυσιαστούν για την υπόλοιπη ομάδα. Όπως έχει μάθει ο Μπράντον Τόμας. Mm-hmm. Ο οποίος πότε επιστρέφει? Μετά τη διακοπή, πάλι καλά μπήκε στο γήπεδο χθες, προχθές. Από ένα απλό χτύπημα χαμηλά στον αστράγαλο, το οποίο δεν το ξεπέρασε ακόμα, όσον αφορά τον πόνο. Ωραία, ωραία Δημήτρη, σε ευχαριστώ.